Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις τις δυνατότητες προσοχής. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, TikTok, Twitch, Discord server και Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο από αυτό το κανάλι. Τι θα δούμε σήμερα λοιπόν? Σήμερα σας έχω κάτι το οποίο με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ το πώς γίνεται. Έκανα τη βρώμικη δουλειά λοιπόν, έψαξα, βρήκα και σας έχω την λύση. Κάθε φορά που σας παίρνω τηλέφωνο λοιπόν χαμηλώνει η ένταση του ήχου ή κάθε φορά που κοιτάτε το κινητό σας δεν σβήνει η οθόνη μέχρι να σταματήσετε να την κοιτάτε. Αυτό το πράγμα οφείλεται στο Face ID και βέβαια στην True Depth κάμερα που έχουν από το iPhone X και μετά. Όταν η Apple λοιπόν ενεργοποίησε το Face ID στα iPhone, από το iPhone X δηλαδή και μετά, είδαμε ότι όταν σε παίρνανε τηλέφωνο η ένταση του ήχου χαμήλωνε. Αυτό το πράγμα στην αρχή δεν μπορούσες να το απενεργοποιήσεις, όμως τώρα υπάρχει η λύση. Όταν σε παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, χαμηλώνει ένταση του ήχου κάθε φορά που κοιτάς το τηλέφωνο. Δηλαδή, σου λέει το κινητό σου, όπα, με είδες, εντάξει, χαμηλώνω ένταση. Αλλά εσύ θέλεις να του πεις, όπα, φίλε, εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Θέλω να συνεχίσει το κινητό μου να χτυπάει κανονικά. Γιατί μπορεί να το κοιτάξω ασυναίσθητα και να μην θέλω να χαμηλώσει ένταση του ήχου. Θέλω να συνεχίσει να χτυπάει εκεί με το δυνατό τον ήχο, γιατί γουστάρω να τον ακούω, ρε δικέ μου, δεν γουστάρω να χαμηλώνει. Επίσης, παίρνει από την ένταση του ήχου που χαμηλώνει, κάθε φορά που κοιτάς το τηλέφωνο και συνεχίσεις να το κοιτάς, το τηλέφωνο σου δεν θα σταματήσει να είναι φωτεινό, δηλαδή η φωτεινότητα της οθόνης θα είναι στο maximum, μέχρι να σταματήσεις να το κοιτάς. Όσο κοιτάς το κινητό σου, η φωτεινότητα θα είναι πάντα max. Αν σε περίπτωση αυτό το πράγμα σε ενοχλεί ή δεν το θέλεις, θα απενεργοποιηθεί μαζί. Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς εύκολα και με έναν πολύ easy τρόπο αυτό το πράγμα να το απενεργοποιήσεις. Να δείτε τώρα το πόσο εύκολο είναι τελικά και το ψάχναμε τόσο καιρό. Πάμε ρυθμίσεις. Κατεβαίνουμε περίπου στην μέση που λέει Face ID και κωδικός. Και βάζουμε τον κωδικό μας φυσικά και κατεβαίνουμε περίπου στη μέση και βλέπετε λέει δυνατότητες προσοχής, το οποίο εγώ το έχω απενεργοποιημένο. Σε εσάς θα είναι ενεργοποιημένο, καθώς από default είναι ενεργοποιημένο. Και σας λέει, το iPhone θα ελέγχει για την παρουσία προσοχής προτού μειώσει τη φωτεινότητα της οθόνης. Ανάπτυξη μία γνωστοποίηση όταν είναι κλειδωμένη ή χαμηλώσει την ένταση ήχου κάποιων ειδοποιήσεων. Δηλαδή, όταν εσύ το κινητό σου το έχεις, το κοιτάς, εκείνη την ώρα που θα σε πάρουν τηλέφωνο θα είναι χαμηλωμένη η ένταση του ήχου. Όταν κάποια στιγμή έχεις μία γνωστοποίηση και εσύ εκείνη την ώρα κοιτάξεις το κινητό σου, θα χαμηλώσει η ένταση της γνωστοποίησης. Εάν σε παίρνουν τηλέφωνο και σε σηκώσει το κινητό σου εκείνη την ώρα, το κινητό σου θα χαμηλώσει την ένταση του ήχου. Εάν δεν το θέλεις αυτό το πράγμα, καθώς πολλοί με έχετε ρωτήσει το πώς μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε, πολύ απλά πατάς και το απενεργοποιείς. Δηλαδή, όπως είναι εμένα τώρα, είναι απενεργοποιημένο. Εάν το ενεργοποιήσουμε, να τα δούμε και τα δύο. Πάμε λοιπόν να το ενεργοποιήσουμε. Μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο μόλις το κλείσω. Πάρε με και θα σε ξαναπάρω να με ξαναπάρεις γιατί κάνω ένα τέτοιο, ένα βίντεο και θέλω να με πάρεις δύο φορές τηλέφωνο. Τώρα το έχω ενεργοποιημένο. Είπα στην αδερφή μου να με πάρει ένα τηλέφωνο για να δείτε ότι το κινητό θα χτυπήσει κανονικά. Χτυπάει και μόλις το σηκώσω, χαμηλώνει η ένταση του ήχου. Έχει χαμηλώσει. Ωραία. Κλείσε, μέτρα μέχρι το 10 και ξαναπάρε με. Τώρα θα πάω ρυθμίσεις, θα πάω Face ID. Θα το απενεργοποιήσω, θα πατήσω OK και μόλις το απενεργοποιήσω κλείνω πάλι το κινητό μου και θα με πάρει ξανά η αδερφή μου τηλέφωνο. Χτυπάει κανονικά, αλλά όσο και να το κοιτάω, ο ήχος δεν σταματάει, χτυπάει κανονικά. Αυτό ήταν easy peasy. Να ξέρετε ότι το Face ID δουλεύει κανονικά. Δεν αλλάζει κάτι με το Face ID, δεν αλλάζει κάτι με το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα των εφαρμογών, δεν απενεργοποιείς το Face ID, απλά απενεργοποιείς τις δυνατότητες προσοχής. Δηλαδή το κινητό σου, ό,τι και να κάνεις, να ξέρεις ότι πάντα όταν σε παίρνει τηλέφωνο θα χτυπάει κανονικά και επίσης απενεργοποιείς την φωτεινότητα της οθόνης. Δηλαδή η φωτεινότητα της οθόνης κάθε φορά που την κοιτάς ή δεν την κοιτάς θα είναι πάντα στο τέρμα. Αυτό το πράγμα πάλι δεν συνοχλεί, καθώς από συνήθεια εμείς πάμε και κλείνουμε ή ανοίγουμε το τηλέφωνό μας. Τώρα θα μου πεις, Γιώργο, εγώ δεν έχω ενεργοποιημένο το Face ID και εγώ θα σου απαντήσω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Αυτό το πράγμα δεν δουλεύει μέσω του Face ID, αλλά μέσω της κάμερας True Depth. Οπότε η κάμερα αυτή, ουσιαστικά, που έχει για την αναγνώριση του Face ID, αναγνωρίζει και αυτές τις λειτουργίες. Είναι δηλαδή ο αισθητήρας. Οπότε εσύ αν έχεις απενεργοποιημένο το Face ID,
μπορείς πολύ εύκολα να απενεργοποιήσεις και αυτή τη λειτουργία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις ενεργοποιημένο από default το Face ID για να έχεις και απενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία. Είτε έχεις Face ID είτε δεν έχεις Face ID, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε, it's okay. Καλό είναι όμως να έχουμε ενεργοποιημένο το Face ID και για ποιους λόγους αυτό συμβαίνει. Για ποιο λόγο να το έχουμε. Καθώς είναι ένα από τα πιο ασφαλή πράγματα για να ξεκλειδώνουμε και όχι μόνο να ξεκλειδώνουμε, αλλά και να ξεκλειδώνουμε και τις κλειδοθήκες, δηλαδή την κλειδοθήκη του iPhone που θα δούμε σε ένα από το επόμενο βίντεο, το πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εύκολα και πώς μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε. Να μπορούμε να πληρώνουμε μέσω του Face ID, φυσικά όταν πηγαίνεις στο ταμείο να πληρώσεις και πατάς double tap στο πλήκτρο που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται το iPhone, εύκολα να πληρώνεις και φυσικά και το πιο βασικό, να ξεκλειδώνεις κάποιες εφαρμογές που μπορείς να χρησιμοποιείς Face ID. Είναι κάτι πάρα πολύ βολικό, εμένα προσωπικά με βολεύει, κάποιους δεν βολεύει. Επίσης, μέσω των δυνατοτήτων προσοχής ακριβώς από πάνω, θα δείτε ότι έχουν διορθώσει κάποια πράγματα στο Face ID και δουλεύει πλέον και με γυαλιά και χωρίς γυαλιά. Απλά πρέπει να το έχεις σε ένα σωστό σημείο για να αναλύσει πολύ κομπλέ το πρόσωπό σου. Εμένα πλέον ανοίγει και με καπέλο και με γυαλιά και είναι κομπλέ. Δηλαδή, οι δυνατότητες προσοχής είναι αυτές που κάνουν το Face ID να δουλεύει ακόμη καλύτερα. Οπότε μην το φοβάστε το Face ID, εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν καθώς δεν σας βολεύει, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και είναι καθαρά θέμα συνήθειας μέχρι να το βρεις το πώς δουλεύει και το πώς είναι ok. Επίσης, αυτό το βίντεο ισχύει για iPhone φυσικά που έχουν τη λειτουργία True Depth, που αυτή η λειτουργία τη βρίσκουμε από το iPhone X και μετά και τα iPad Pro και μετά. Δηλαδή iPad Pro και iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, όλη σειρά των 12, όλη σειρά των 11 και ούτω καθεξής. Τηλέφωνα τα οποία δεν έχουν Face ID, δεν έχουν και τη δυνατότητα προσοχής. Οπότε το πιθανότερο είναι να μην το έχετε καν σαν λειτουργία, οπότε το κινητό σας να μην μειώνει την ένταση του ήχου ή να μειώνει τη φωτεινότητα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις κάτω το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα το επόμενο βίντεο. Περιμένω στα σχόλια να μου πεις ποιο θα θέλεις να είναι το επόμενο βίντεο. Εννοείται φυσικά. Και κάτι τελευταίο, μην ξεχάσεις Instagram. Το Instagram είναι το πιο βασικό. Ανεβαίνουν όλα κυρίως στο Instagram. Και φυσικά Discord server, Twitch αλλά και TikTok για να μην χάνεις νέα tips. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.